Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε λοιπόν, πήραμε τις θέσεις μας και προλογίσαμε με μεγάλη χαρά τον καλεσμένο αυτού του μέρους με αφορμή το ολοκένουργιο μυθιστόρημά του Αμαλία. Πάλι γυναικείο όνομα, μόνο πολύ το ενδιαφέρον μας το βλέπεις. Το νέο λοιπόν βιβλίο από τις εκδόσεις Μίνωας του Σπύρου Πετρουλάκη, τον οποίο ειλικρινά δεν ξέρουμε πώς να πρωτοχαρακτηρίσουμε. Πολυσχηδή προσωπικότητα σας την περιγράψαμε. Χαιρόμαστε όμως πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι. Καλώς σας βρήκα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο Ηράκλειο. Είναι μια πόλη που αγαπώ γιατί έχω πολλούς φίλους και αγαπημένους ανθρώπους που τους έχω συνέχεια, τους κουβαλώ συνέχεια. Τους δίνεις και ένα ραντεβού σήμερα με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου στην καρδιά της πόλης, στο Ενετικό, στην πλατεία των Λιονταριών. Τους καλείς να ξανασυναντηθείτε και να πείτε ωραία πράγματα. Ναι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε χρόνο. Τώρα με αφορμή την Αμαλία και μια πολύ ωραία παρέα με την Εύη Καρεδάκη, με το Στέλιο του Τζανάκη και. Συγγνώμη. Και με πολύ και ακόμα μουσική, κόσμο. Και, ναι, και με μουσική τον Μάνο Παπαδάκη. Καταπληκτική παρέα λοιπόν. Ναι, ναι. Οπότε με ελεύθερη είσοδο η βραδιά προμηνύεται ότι θα είναι γλυκύτατη και αν μη τι άλλο ανοιξιάτικη. Να μας πεις για την Αμαλία σου αυτό το τελευταίο δημιούργημα, γιατί έχω την αίσθηση ότι πήρες φόρα και είναι το ένατο. Είναι το ένατο. Είναι το πέμπτο μυθιστόρημα, γιατί έχω γράψει 3 εφηβικά και ένα παραμύθι. Δεν σταματώ να γράφω, όπως καταλαβαίνετε. Είναι το ένατο μέσα σε 4 χρόνια. Πολυγραφότατος χαρακτηρίζεστε λοιπόν. Ναι, είναι ένας τρόπος έκφρασης για μένα. Η συγγραφή είναι ένας τρόπος και η συγγραφή και η μουσική. Και ο στίχος γενικά, ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις δύο. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα, ναι. Γιατί είπαμε είσαι πολυσχηδής και αναρωτιέμαι πώς δεν είσαι και σχιζοφρενής με τόσα είναι, πράγματα αντιφατικά. Είναι πολύ, πολύ κοντινό αυτό. Γιατί η μουσική και το βιβλίο είναι δημιουργία του Taekwondo, απ' την άλλη. Αλλά έλα να μας πεις για την Αμαλία και μετά θα πάμε και στα άλλα. Το όνομά της Αμαλία και ο κόσμος περιμένει να ακούσει τι πραγματεύεται, ποια είναι αυτή η ηρωίδα, τι πραγματεύεται το βιβλίο και τελικά είναι αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι κοινωνικό μυθιστόρημα με αστυνομικά στοιχεία. Τι ακριβώς είναι. Ακριβώς, αυτό είναι. Ένα κοινωνικό μυθιστόρημα με αστυνομικά στοιχεία που καλεί τον αναγνώστη να ακολουθήσει τους ήρωες και την ηρωίδα χωρίς να ξεγελαστεί από την πλάνη του βιβλίου και έτσι να πατήσει και να βαδίσει σε σωστά μονοπάτια. Βάζω στους αναγνώστες δύο διλήμματα. Δύο κορδόνια, δύο μύτους να ακολουθήσουν ή τον έναν ή τον άλλον στον λαβύρινθο του βιβλίου. Δεν είναι ο δρόμος της αρετής και της κακίας. Όχι, είναι καθαρά μύθι. Κοίταξε, είναι. Ο δρόμος της αρετής και της κακίας είναι παντού. Είναι όπως είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Αυτά δύο υπάρχουν και συνυπάρχουν. Ωραίο τραγούδι. Ποιος το έγραψε άραγε. Είναι δικό του τραγούδι. Γι' αυτό σας λέμε ότι είναι πολυτάλαντος. Έλεγες για τα μονοπάτια της ζωής και θέλω να πάμε σε μια προσωπική ερώτηση, να σε ρωτήσω για τη δική σου προσωπική πορεία, για τη δική σου διαδρομή. Έχεις καταγωγή από την Κρήτη. Έχω καταγωγή από τα Χανιά. Έχω ζήσει πάνω από μια 25 ετία στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο έμαθα την Κρήτη, γιατί μεγάλωσα στην Αθήνα μέχρι τα 18 που πήγα στο στρατό. Κατόπιν φεύγοντας, προτίμησα να αποχαιρετήσω την πρωτεύουσα και να έρθω στην Κρήτη. Αυτό, από επιλογή λοιπόν. Από επιλογή. Βέβαια 19 χρονών. Οι ανησυχίες σου ποιες ήταν σε αυτή τη διαδρομή, σε αυτή τη ζωή, ποια ήταν τα θέλω σου και πώς κινήθηκες μέσα σε αυτούς τους διαφορετικούς χώρους, στον αθλητισμό, στη μουσική και τελευταία εσχάτως στην έκφραση με τη συγγραφή. Ο αθλητισμός ήταν αυτό που κυριαρχούσε μέσα μου, γιατί ήμουν αθλητής, ήμουν προπονητής, πήρα μέρος σε αγώνες στο Taekwondo, μπήκα στην εθνική ομάδα και το Taekwondo είναι βέβαια ένα άθλημα το οποίο απαιτεί πάρα πολύ σκληρή όπως όλα τα αθλήματα που ασχολούνται με το, και όλα τα παιδιά που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό ζητά από σένα ολοκληρωτικό δόσιμο. Και πειθαρχία βέβαια. Και πειθαρχία. Δεν ξέρω αν είχα πάντα πειθαρχία στη ζωή μου σαν άνθρωπος. Μάλλον δεν είχα, για να ασχολούμαι με τόσα πολλά πράγματα και να ψάχνω συνέχεια να ανακαλύψω τις άκρες μου, τις κορυφές, πού μπορώ να φτάσω, αν μπορώ να κατορθώσω να κάνω κάτι το οποίο ξεπερνούσε τη φαντασία μου, όπως είναι η συγγραφή. Ανησυχίες είναι ή σαν προσωπικά στοιχήματα ή κάτι μου λείπει και ψάχνω κομμάτια. Δεν ξέρω.
Δεν έχετε καταλήξει. Δεν ξέρω αν θα το ανακαλύψω κιόλας. Έχουμε πολλές κορυφές, όπως το είπες, οι άνθρωποι, και είναι κρίμα να μην τις ανακαλύπτουμε, να μην τις περπατάμε έστω μία φορά όλες. Ακριβώς. Νομίζω ότι έχεις πειθαρχία, γιατί τα πράγματα με τα οποία αποφάσισες να ασχοληθείς, είτε είναι ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, είτε η μουσική, είτε η συγγραφή, απαιτούν αφοσίωση για να δοθείς και να κάνεις κάτι εξαιρετικό. Αφοσιώνομαι πάρα πολύ. Είτε αυτό είναι οι προσωπικές μου σχέσεις, είτε είναι οι φιλίες, είτε είναι οι άνθρωποι που γνωρίζω, είτε είναι η δουλειά που κάνω. Αφοσιώνομαι σε αυτό που κάνω, το αγαπώ, το μαθαίνω, προσπαθώ να ενημερώνομαι και έτσι να κάνω, να προσφέρω αυτό που προσφέρω και να κρυθώ. Και σε ένα επίπεδο, γιατί όσον αφορά το κομμάτι της κρίσης, όπως λέτε, η αξιολόγηση ήδη από το αναγνωστικό κοινό, το οποίο είναι απαιτητικό, κακά τα ψέματα, είναι τρομακτικά ευχάριστα, το λέω, εγκομιαστική, που σημαίνει ότι ακόμα και με την αμαλία, που ήταν μια μεταπίδηση τρόπων τεινά σε ένα άλλο είδος καινούριο, αγαπήθηκε ήδη πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και το ζητάει ο κόσμος. Στην πραγματικότητα δεν είναι μεταπίδηση σε ένα άλλο είδος, απλά πρόσθεσα μέσα και το αστυνομικό κομμάτι. Ένα suspense αστυνομικό, γιατί εφόσον υπάρχει ένας δολοφόνος, θα υπάρχει ένας αστυνόμος που θα τον ψάχνει. Λοιπόν, το βιβλίο μου είναι κοινωνικό. Χαρακτηρίζεται δηλαδή από καθαρά κοινωνικά θέματα και προβλήματα, τα οποία τα συναντάμε στη διπλανή πόρτα, στο σπίτι μας και ολούθε. Και είτε θα πέσουμε από τα σύννεφα και θα πούμε «Δεν το πιστεύω ότι συνέβη αυτό σε αυτό το παιδί ή σε αυτόν τον άνθρωπο», είτε θα πούμε «Ναι, το ξέραμε, αλλά δεν μιλούσε κανένας». Σπύρο, πώς γεννήθηκε η ιδέα για αυτή την ιστορία, για αυτή την αφήγηση? Άκουσες κάτι, ήταν μια ιστορία που έκλεψες παρατηρώντας τις ζωές των άλλων? Πάντα κλέβω πράγματα. Και από εσάς μπορεί να κλέψω μια ματιά, μια κίνηση. Χωρίς να μείνω προσιλωμένος πάνω σου, μπορεί να κλέψω ένα στοιχείο το οποίο θα το διαβάσεις ίσως σε ένα βιβλίο και θα πεις «Βρε τον παγάσα, τι έκανε, εγώ είμαι αυτός». Και αν το αναγνωρίσεις, έχει καλό. Αν δεν το αναγνωρίσεις, θα είναι όφελος σε μένα αυτό. Είναι δικό μου, είναι κτήμα μου. Τα κάνω κτήματα. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα προσωπικότητας και είναι και το κομμάτι της παρατηρητικότητας, έστω και στιγμίας, όπως μας την περιγράφετε εσείς, όπου και αν βρίσκεστε. Ναι. Όμως αισθάνομαι ότι στα βιβλία σας βρίσκουμε όλοι κομμάτια του εαυτού μας. Υπάρχουν σαφέστατα όμως και δικά σας κομμάτια, χωρίς να είναι αυτοτελώς προσωπικότητες ολοκληρωμένες. Η δική σας περιγράφω πολλές φορές τα βιώματα μου, καταστάσεις που έχω ζήσει. Έχω ζήσει πολλά πράγματα, όπως ο καθένας μας, μέχρι ακραία. Όπως όλοι μας. Ας μην το αναφέρω εδώ τώρα στο... Ελιγμός λέγεται αυτός, αλλά σεβαστός. Ναι. Λοιπόν, και προσπαθώ να τα περάσω στους ηρωές μου και στις ηρωίδες μου. Μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω πώς, δηλαδή, με έχουν ρωτήσει πολλές φορές, αλλά δεν έχω απάντηση σε αυτό. Μπορώ να καταλάβω πώς θα συμπεριφερθεί ένα παιδί αν του συμβεί κάτι και τραγικό. Μπορώ να καταλάβω πώς θα βιώσει μια στιγμή άσχημη μια γυναίκα που θα τη συμπεριφερθούν άσχημα ή ακόμα και κάποιον που θα τον αρπάξουν από την οικογένειά του. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Χωρίς να έχετε ενσυναίσθηση, το λένε οι επιστήμονες και οι ψυχολόγοι. Ναι. Και είναι χάρισμα το οποίο καλλιεργείται. Ναι. Όπως και η ηρωίδα μου, η Αμαλία. Η Αμαλία έχει ένα χάρισμα, ένα χάρισμα της διορατικότητας, το οποίο το κληρονόμησε από τη γιαγιά της. Και το καλλιεργεί. Παράλληλα με την Αμαλία, το καλλιέργησα και εγώ. Γιατί για να γράψω αυτό το βιβλίο, άρχισα να ψάχνω, να μαθαίνω, να διαβάζω. Να διάβασα πάρα πολύ, 2,5 χρόνια, για να φτιάξω την Αμαλία. Και να τη φτιάξω έτσι ισχυρή όπως εγώ τη φανταζόμουν. Μπορώ να σας πω τον καφέ, αν θέλετε, ή να σας δείξω τα χαρτιά πια. Είναι ανάγκες που προέκυψαν για να μπορέσεις με γνώση να περιγράψεις σκηνές του βιβλίου. Ναι. Και έκατσες να μάθεις πώς λένε το φλιτζάνι. Τα έμαθα, είπα το φλιτζάνι πάρα πολλές φορές. Έστειλα τη φίλη μου, την κοπέλα μου, σε καφετζού. Της λέω πήγαινε, γιατί εγώ δεν μπορώ να πάω. Τώρα άσε ότι μπορεί να με γνωρίσει κάποιος. Και ναι, είναι και αυτό. Είμαι άντρας και όσο να είναι λίγο... Από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως, γιατί πάντοτε το έχω απορία αυτό, γι' αυτό και προσπαθούσα να ρωτήσω προηγουμένως, αν βιωματικά αποκτάει κανείς, ένα συγγραφέας εσείς εν προκειμένου, αυτή την
διορατικότητα, αυτό το. Συγγνώμη. Το ένστικτο αυτό το να καταλαβαίνεις τι ακριβώς πρόκειται να γίνει, χωρίς να έχεις βιώσει εσύ ο ίδιος πράγματα. Άρα, ρωτάς, μαθαίνεις και ψάχνεις. Διαβάζω πάρα πολύ. Ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτό που κάνω. Πάρα πολύ. Γίνομαι ένα με αυτό. Θα σας αποκαλύψω ένα μυστικό. Άλλη μια φορά το έχω πει σε μια παρουσίαση τώρα πολύ πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Στην οικογένειά μου, από τη μεριά του πατέρα μου, υπήρχε ένα πολύ διορατικό άτομο, το οποίο το έκανε επάγγελμα, το έκανε δουλειά, έγινε μια πολύ σπουδαία medium και έγινε πολύ διάσημη από αυτή τη δουλειά. Οπότε η διορατικότητα κάπου ίσως υπάρχει μέσα μου. Δεν ξέρω αν το πιστεύω ή όχι. Ακόμα δεν το έχω αποδεχτεί. Αλλά και κάθε φορά που σκέφτομαι κάτι που συμβαίνει την ίδια στιγμή ή κάτι που θα συμβεί κάποια άλλη στιγμή, λέω, μπα, είναι μια σύμπτωση. Δεν ξέρω ακόμα, δεν το έχω αποδεχτεί ακόμα. Μια και μιλάμε για συμπτώσεις, θέλω να μας πεις ποια ανάγκη ήταν αυτή που μετά από πολλά χρόνια σε οδήγησε στην απόφαση ότι γράφω μια ιστορία, 9 βιβλία στο ενεργητικό σου, τώρα πια, και είναι η απόλυτη καινούρια έκφραση για μένα. Ο τρόπος να δώσω καινούρια πράγματα. Το είχες πάντα μέσα σου, σε έτρωγε, ήταν μια απόφαση της στιγμής. Ποτέ δεν είχα την, την, έτσι, την ανάγκη να γίνω συγγραφέας ή να γράψω ένα βιβλίο. Η ανάγκη προέκυψε από το να γράψω το πρώτο μου παραμύθι, ο Δράκος Μπουρμπουλήθρας, που περιγράφω έναν δράκο, ο οποίος αντί να πετάει φωτιές όπως πετάνε όλοι οι δράκοι, έβαζε από το στόμα του μπουρμπουλήθρες. Αυτό το έκανα για να περιγράψω στα παιδιά μου την αξία της διαφορετικότητας. Λοιπόν, και έτσι έφτιαξα αυτόν τον δράκο. Τον αγάπησαν τον δράκο, αγάπησαν και ένα ξάδελφό τους που ήταν διαφορετικός από τα άλλα παιδιά. Λοιπόν, ο στόχος επιτεύχθη. Λοιπόν, και εκεί με ενθουσίασε και όταν άρχισα να λέω αυτό το παραμύθι στους φίλους των παιδιών μου, όταν άρχισα να διηγούμε αυτό το παραμύθι γύρω-γύρω στα άλλα παιδιά, ακόμα και σε μεγάλους, ενθουσιάστηκα και ενθουσιάστηκαν. Και η απόφαση να εκδοθεί ή να σταλεί σε εκδοτικό έργο δεν ήταν δική μου. Αλλά. Ήταν της κοπέλας μου. Το πιάνει η Μέμη λοιπόν στο χέρι, λέει θα το στείλω εκεί. Και άρχισε να το στέλνει σε εκδοτικούς οίκους, χωρίς εγώ να έχω έτσι αυτή. Την εμπλοκή και ναι, την ναι. Πρόθεση. Και τελικά. Ναι, και τελικά. Καλώς έπραξε έτσι όπως έπραξε. Ναι, γιατί καλώς, μπήκε το νερό στα βλάκια, όπως λέμε. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αμέσως. Από αυτή την ανάγκη ξεκίνησε το κομμάτι, το συγγραφικό σας ταξίδι. Η ανάγκη νομίζω πως ξεκίνησε από τον τρόπο να εκφραστώ και να μοιράσω πράγματα που είχα μέσα μου, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Δεν μπορούσα να διαβάζω παραμύθια στα παιδιά μου με τη Σταχτομπούτα ή με τον Κοντορεβιθούλη. Δεν μου έφταναν αυτά τα παραμύθια. Στην πραγματικότητα δεν είχα ανακαλύψει όμως τα καλά παραμύθια που υπήρχαν τότε. Αυτό είναι δικό μου το χρέος, δηλαδή δική μου το λάθος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παραμύθια και υπήρχαν παλιότερα παραμύθια πολύ διδακτικά. Αλλά προτίμησα να βάλω το δικό μου λιθαράκι στην οικογένειά μου και στους ανθρώπους που με αγαπάνε και ξέρουν ότι είναι κάτι το οποίο το έβγαλα από την κεφαλή μου. Το όνομα Αμαλία επελέγει τυχαία. Το όνομα Αμαλία επελέγει από έναν πίνακα. Είχα πάει στο ναύπλιο, στο ξενοδοχείο Αμαλία και καθόμουν σε ένα σαλόνι τεράστιο μόνος μου. Απέναντί μου καλή ώρα υπήρχε ένας πίνακας. Πολύ μεγάλος, από κάτω μέχρι επάνω. Το πορτρέτο μιας γυναίκας, να υποθέσουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, η οποία ήταν πολύ μυστήρια. Πέρασε ώρα κοιτάζοντας, δεν ήξερα ποια είναι. Ούτε φαντάστηκα ότι μπορεί να είναι η πρώτη βασίλισσα της Ελλάδος, η γυναίκα που φέραν στον Όθωνα. Η βασίλισσα Αμαλία. Ακριβώς, η βασίλισσα Αμαλία. Και ενώ είχα το πλάνο του βιβλίου, πώς θα κινηθώ περίπου. Μόλις είδα αυτό το πρόσωπο και μόλις είδα αυτή τη γυναίκα. Αυτό είναι. Ήταν αυτό. Το τάκ που μου έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσω. Δεν είναι μαγικό αυτό. Πώς από απλές συμπτώσεις και πολύ ιδιαίτερες στιγμές έρχονται οι συγκυρίες και γίνονται με έναν τρόπο μαγικό πολύ διαφορετικά τα πράγματα και οι ζωές μας. Πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας. Πρέπει να έχουμε ανοιχτή την ψυχή μας, ανοιχτή την αγκαλιά μας και να είμαστε δεκτικοί. Ακόμα και στο αντίθετο. Όταν είμαστε δεκτικοί, μπορούμε να συλλέξουμε όλα τα θετικά, ακόμα και αρνητικά.
Το θέμα είναι τι μπορούμε να τα κάνουμε εμείς, τι θα τα κάνουμε. Σαν εμπειρίες. Άρα, σαν κομμάτια του παζλ, και εμείς επιλέγουμε αυτά τα οποία μας κάνουν για να κάνουμε ένα όλο, μια ολότητα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εγώ αυτό κάνω. Συμπληρώνω το ένα κομμάτι μέσα στο άλλο και το κάνω σαν το τέτρις που χτίζει το ένα ακριβώς. Κουμπώνει. Κουμπώνει. Ναι. Μερικές φορές αφήνω και τα κενά, αλλά okay, εντάξει, πρέπει να χωράει και λίγο νερό μέσα. Έχετε φτάσει ποτέ σε σημείο να πείτε ότι. Αυτό που λέμε, ναι, μεν υπάρχει η έμπνευση, υπάρχει το έμπνευσμα, η σπιρτάδα, αυτό το, η σπίθα, αλλά κάπου κολλάει το μυαλό. Να τα αφήσετε όλα και να πείτε ότι πώς θα συνεχίσω εγώ τώρα αυτή την ιστορία. Έχετε μπει ποτέ σε αυτό το δίλημα ή όλο πάει σαν νεράκι η ροή. Δεν ξέρω, προς το παρόν κυλάει σαν νεράκι. Έτσι να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κυλάει σαν νερό και στο μυαλό μου, ενώ έγραφα την Αμαλία, έκτιζα την καινούργια ιστορία που θα ακολουθήσει. Αυτό που γράφω τώρα. Και ενώ γράφω τώρα ένα βιβλίο που θα μιλάει για Κρήτη αυτή τη φορά, παράλληλα έχω σκεφτεί και την ιστορία που θα γράψω την επόμενη φορά, χωρίς βέβαια αυτό να είναι 100% σίγουρο, γιατί μπορεί αυτή η ιστορία να αλλάξει 10 φορές. Δηλαδή μου έρθει μια άλλη ιστορία και να πω, α, αυτό είναι καλύτερο. Θα έχουμε να περιμένουμε. Ναι. Θα ήθελα να μας πεις όμως και για το άλλο δημιουργικό κομμάτι, αυτό που αφορά στην ποίηση, στη στιχουργική, στη μουσική. Ακούγαμε και πριν μελωδίες σου. Αυτό πώς προέκυψε? Αυτό και αν είναι ανάγκη. Η μουσική... Εγώ μουσική έμαθα στο Ρέθυμνο. Έμαθα μεγάλος. Αλλά... Όλη μου τη ζωή. Όχι, δεν το σπούδασα. Αυτοδίδακτος. Ναι, είμαι αυτοδίδακτος. Ήμουν πολύ μεγάλος τότε για να ασχοληθώ, δεν είχα χρόνο. Ήταν το βιοποριστικό μπροστά μου, το οποίο εκεί έπρεπε να εστιάσω. Όταν κατόρθωσα, ας πούμε, να ξεφύγω από αυτό, έμαθα λίγο, έκανα κάποια πράγματα με τη μουσική. Η μουσική όμως με ακολουθεί από μικρό παιδί. Άκουγα τη γιαγιά μου που είχε έρθει από την Κωνσταντινούπολη να τραγουδάει αμανέδες. Ο παππούς μου ήταν από την Ήπειρο και υπήρχαν τα ηπειρώτικα ακούσματα. Αυτοί οι δύο όταν παντρεύτηκαν μετακόμισαν στον Πειραιά. Ήταν το ρεμπέτικο στοιχείο, δηλαδή όλη η μουσική. Ο πατέρας μου από την Κρήτη. Οπότε όπως καταλαβαίνεις αυτό το μείγμα, αυτό το σύνολο των διαφορετικών ακουσμάτων. Το κουβαλούσες, το DNA σου τελικά. Ακριβώς. Δεν είναι τυχαίο που ονειρευόμουν ότι έπαιζα ούτη. Ούτη δεν έπαιζε κανένας που να γνωρίζω. Μια φορά είχα δει τον Νταλάρα σε τηλεόραση να παίζει ούτη και ζήλεψα το όργανο αυτό χωρίς να έχω... Το ούτη με ακολουθεί, δηλαδή, καταβολές από τη γιαγιά. Να, οι ρίζες. Ναι. Αυτό το μουσικό όργανο επέλεξες. Αυτό. Ένα δύσκολο, άταστο μουσικό όργανο, το οποίο δεν έβρισκα και δάσκαλο. Και φαντάζομαι ότι ξεκινούσα από το Ρέθυμνο με τη μηχανή και πήγαινα στην Ιεράπετρα για να κάνω ένα μάθημα, 2 ώρες και να επιστρέψω. Γιατί στην Ιεράπετρα ήταν ο Περικλής ο Τσουκαλάς, που είναι πολύ καλός μουσικός και ήταν δάσκαλος, είναι δάσκαλος στο ούτι και έκανα αυτή τη διαδρομή μια φορά την εβδομάδα. Τι πείσμα και τι καταπληκτικό αυτό που μας λες. Γαϊδουρινό πείσμα. Τι γλυκιά, υπέροχη τρέλα. Είναι τρελός ο καλεσμένος, το καταλάβατε. Έχω την μεγάλη χαρά να τραγούδια μου να έχουν τραγουδήσει ο Βασίλης Κουλάς, η Λένα Αλκαίου, η Σαβέρια Μαριολά, ο Γιάννης Νικολάου, ο Λαθρεπιβάτης, και αρκετοί άλλοι έτσι, σπουδαίοι καλλιτέχνες και με συγκινεί αφάνταστα κάθε φορά που ακούω ένα τραγούδι μου. Όταν ακούω τη φωνή μου βέβαια λίγο λέω «Οχ, αυτό δεν μου αρέσει». Αλλά όταν ακούω άλλους να τραγουδάνε τα δημιουργήματά μου αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα μέσα. Ισορροπώνται αυτά τα 2, 3, 4, είναι πολλά τα στοιχεία και οι παράμετροι τις οποίες βλέπουμε και εντοπίζουμε μέσα σας. Είναι κάποιο το οποίο συγκεραίνει, είναι κάτι ψηλά. Τα αγαπώ όλα, τα αγαπώ όλα. Μου λένε γιατί δεν γράφεις τώρα τραγούδια, γιατί δεν είναι η ώρα. Να. Η ώρα θα είναι όταν πρέπει. Θα έρθει η ώρα, θα έρθει η στιγμή αυτή που θα ανοίξει η πόρτα και θα μου πει περάστε, από εδώ θα γράψω μουσική, από εκεί θα γράψω ένα στίχο ή θα γράψω ένα παραμύθι. Κουμάντο κάνει η καρδιά και η έμπνευση. Ναι. Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ για αυτό ευχαριστώ. Το όμορφο απόγευμα και για αυτό το ταξίδι στην πορεία της ζωής σου, στα δικά σου φώτα απορίας και στις δικές σου ευαισθησίες, έτσι όπως τις μοιράστηκες ειλικρινά με εμάς και τους φίλους τηλεθεατές. Και μιλώντας για ώρα όμως, ναι. Να πούμε και για την ώρα που δίνουμε ραντεβού σήμερα ξανά στον κόσμο που μας παρακολουθεί, γιατί ήρθε η ώρα για την παρουσίαση. Στις 8 το απόγευμα, στο καφέ Ενετικό, στα Λιοντάρια. Απόψε. Πενταράκια, στα Λιοντάρια, απόψε. Λοιπόν, καλοτάξτε την Έννη και η Αμαλία και όλα τα καινούργια.
εδώ, να σας έχουμε με το καλό ξανά κοντά μας. Θα έρθω κάθε σίγουρα. Καλό. Τώρα που έμαθα. Εδώ θα είμαστε. Και μας είχες φέρει και δύο βιβλία, τα έχουμε εδώ μπροστά για να τα δώσουμε δώρο και ξεχάσαμε να το πούμε. Θα τα δώσουμε αύριο. Αύριο. Mm-hmm. Δέσμευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστούμε όμως και όλους εσάς που και σήμερα Τρίτη ήσασταν για περίπου 2,5 ώρες ζωντανά συντονισμένοι στη δική μας συντροφιά, στη δική μας τηλεοπτική οικογένεια. Σας αφήνουμε, δίνουμε ραντεβού για αύριο ακριβώς στις 3, μέχρι τότε τα φιλιά και την αγάπη μας. Ευχές για ένα καλό απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Σκυτάλη στην ενημέρωση, ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Τρίτη σήμερα με την Νικολέτα Σφακιανάκη. Τα σέβη μας.